Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλησπέριζω ε, στη σημερινή μας ομιλία. Ακούσατε και από τους προαραλίσαντες τα σημαντικότερα σημεία. Θα επιμείνω κι εγώ, θα, για να μην ξεφύγω για το χρόνο μου, θα αναγνώσω κάποια στοιχεία. Όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, έχω ήδη άποψη. Το Μάρτιο του 1996 ήμουν στοιχείο στο τρίτο ετέθ. Για όποιον από τότε ήταν σε εκείνα τα σημεία όπου είχαμε εμπόλεμη κατάσταση με τους Τούρκους, ξέρει πολύ καλά πώς μπορούμε να αποτρέψουμε και τι κάναμε εκείνη την περίοδο. Και καλά το κάναμε. Και όλοι από τότε, εγώ τότε ήμουν και πιτσιρικάς βέβαια, ήμουν μικρός, αλλά κατάλαβα από πρώτο χέρι τι σημαίνει να επιτίθεται στην πατρίδα σου και τι σημαίνει οι κάτοχοι, τη περιοχή και τα τρία σώματα του στρατού και οι πεζονάφτες που ήρθαν από τη Χαλκίδα και όλα, και ακόμα και αόρκιστη, αόρκιστοι ε, πυροβολητέ είχαν έρθει από το ΚΕΒΟΠ, πώ όλοι μαζί γίνανε μια φωνή, μια γροθιά, για να αντιμετωπίσουμε εκείνε τι 50-60 ημέρε τον εχθρό. Και νομίζω ήμασταν όλοι περήφανοι για αυτό που ζήσαμε τότε. Οπότε δεν ανησυχώ τώρα και δεν θα ανησυχήσω και στο μέλλον για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Κάθε κράτο έχει τη δική του στρατηγική ασφάλεια που διαμορφώνεται από το ιστορικό του παρελθόν. Όμω σήμερα πλέον όλα είναι αλληλένδετα. Πρώτη, είμαστε μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά τοποθετημένη σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και αστάθεια. Αυτό είναι γνωστό σε όλου. Προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφαλειά μα, η αποτελεσματικότερη επιλογή για μια χώρα όπω η Ελλάδα είναι η διεύρυνση και η επιβάθυνση των δεσμών με του Ευρωπαίου, του ΝΑΤΟΙΚΟΥ εταίρου σε μια περίοδο εξωτερική και εσωτερική αναδιάθρωση των ελόγω οργανισμών. Η πρόκληση λοιπόν είναι η διαμόρφωση μια πολιτική που θα προωθεί αφενό τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αφετέρου θα είναι συμβατή με τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Όμω αυτό από μόνο του σήμερα περισσότερο από ποτέ φαίνεται πω δεν είναι αρκετό. Δυστυχώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει ότι οι συμμαχίε με άλλα κράτη δρούν ποραπλασιαστικά, επικουρικά στην ήδη υπάρχουσα αυτοδύναμη ισχύ. Και πρέπει να χτίσουμε στην αυτοδύναμη ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Θεωρούμε τι στρατηγικέ συμμαχίε πανάκια και αμελούμε να φροντίσουμε από μόνοι μα την εθνική μα άμυνα και δεν υπερβάλλω σε αυτό σε κάποια σημεία, θα επεκταθώ παρακάτω. Στην κατεύθυνση αυτή, είχα θέσει ήδη σε κείμενά μου το 2012, όταν ήμουν ιδιώτη, την ανάγκη δημιουργία ενό Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλεία ω το πιο αποδοτικό εργαλείο στο σχεδιασμό και την θέσπιση τη εθνική στρατηγική σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα. Αργότερα και το Ποτάμι και ο Γιώργο Μαυροτά κατέθεσαν και αυτή η πρόταση, νομίζω, πέρυσι για τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλεία, το οποίο ακόμα είναι στα χαρτιά και πρέπει να το φτιάξουμε. Πολλέ χώρε παγκόσμια υπέρθεση υψηλή εθνική στρατηγική ισχύω έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα αυτού του Συμβουλίου και αποτελεί το μοναδικό όργανο χάραξη εθνική στρατηγική, υπερκομματικό, διακομματικό και με στρατηγική με βάθο 20 ετία μήνυμου. Δεν αποτελεί καμία έκπληξη το γεγονό ακόμα ότι και σήμερα, στο 21ο αιώνα, οι απειλέ που καλεί τη χώρα μα να αντιμετωπίσει είναι ίδιε και απαράλλαχτε εδώ και χρόνια. Η Τουρκία θα παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα και πηγαίνει ησυχία για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η αυριανή τάξη πραγμάτων τόσο στην περιφερειακή και τη διεθνή, όσο, την διεθνή, ε, ε, όσο και την διεθνή, που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ρευστή και απρόβλεπτη, η Ελλάδα οφείλει και μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίε και όχι να σύρεται εκούσια ή ακούσια σε πρωτοβουλίε και σχέδια άλλων, δι των Τούρκων. Αποτελεί, συνεπώ, επιτακτική ανάγκη για την Ελλάδα να αναπτύξει και να εφαρμόσει έγκαιρα μια συνολική και σφαιρική απάντηση στι εξελίξει και μια προσπά... στην προσπάθεια να διαμορφώσει το περιβάλλον τη με τρόπο που να ευνοεί την εξασφάλιση των εθνικών μα συμφερόντων. Η έννοια τη ασφάλεια, άλλωστε, σήμερα δεν είναι καθαρά ένα στρατιωτικό ζήτημα και δεν τίθεται μόνο σε περίοδου πολέμου. Η έννοια τη ασφάλεια έχει αλλάξει άρδιν και η φύση των προβλημάτων ασφάλεια στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή απαιτεί μια πολυεπίπεδη και συνολική αντιμετώπιση. Οι σύγχρονε απειλέ, παραβιά, οι παραβιάσει, οι προκλητικέ δηλώσει από του γείτονε στο ρευστό περιβάλλον ασφαλεία καθιστά σαφέ ότι τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή. Τη Ανατολική Μεσογείου και τη Νοτιού Ευρώπη και όχι μόνο, αλλάζουν άδειοι και οδηγούν τη χώρα μα σε μια κρίσιμη περίοδο, η οποία πρέπει να επιλέξει το ρόλο τη. Τρία είναι τα κομμάτια που θα απασχολούν αυτή τη στιγμή κυρίω την ελληνική εξωτερική πολιτική: ένα είναι η Τουρκία, ένα είναι τα Σκοπιανό μαζί με την Αλβανία και ένα είναι η Θράκη. Θα ξεκινήσω λίγο από τη Θράκη. Η Τουρκία φαίνεται ξεκάθαρα ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναμειχθεί και να επηρέσει το εσωτερικά τη χώρα μα την ευρύτερη περιοχή τη Θράκη. Διαγράφεται ένα ιδιόμορφο και άκρο επικίνδυνο ψηφιδωτό για τα επερχόμενα στη χώρα μα και ιδιαίτερα στη Θράκη. Η τουρκική προπαγάνδα οργιάζει, δίνοντα βάρο στη μειονότητα, η οποία είναι θρησκευτική και όχι εθνική ε, όπως, επικαλείται ο κύριος, όπως αποκαλεί ο κ. Ορντογάν, μέχρι και ομογενής τους είπε στην τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας, ε, και την ιδέα της αυτονόμησης και της δημιουργίας ανεξάρτητης Θράκης και κυκλοφορεί δική σημαία, τα γνωρίζετε αυτά, ειδικά όσα έχει την υπηρετήσει στη Θράκη. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία, όπως ακριβώς και στην Κύπρο, επιθυμεί να μεγιστοποιήσει τον έργο στη Θράκη και πιθανόν στα όνειρά της να είναι να την προσαρτήσει με την συνένωση και τον εκτουρκισμό των μουσουλμανικών μηνιοτήτων, περιλαμβανομένων των Πομάγων και των Αθηγάνων, έτσι ώστε να αποκτήσουν τουρκική εθνική συνείδηση και να θεωρήσουν την Τουρκία ω μητέρα πατρίδα. Αυτά είναι γνωστά, πρέπει όμω να τα πούμε να, να είναι κοινή γνώση όλων. Στην αναγνώριση αυτή τη μειονότητα ω τουρκική, την αναβάθμιση τη μειονότητα σε κοινότητα. Εδώ και χρόνια η Θράκη είναι ένα ζήτημα παραδοσιακά δεν ακουμπάει κανεί, φοβούμενο στο πολιτικό κόστο. Τα έχουμε ζητήσει πολλέ φορέ εμεί οι έχουν γίνει λάθη πολιτικά σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι τη Ελλάδο, ελπίζω να τα διορθώσουμε στο μέλλον. Η στρατηγική τη Ελλάδα είναι αμυντική, αποτρεπτική έναντι τη Τουρκία. Για την επιτυχή λειτουργία τη αποτρεπτική ε, ισχύω απαιτούνται ένοπλε δυνάμει, ικανέ όχι μόνο να εμποδίσουν στρατηγικέ ενεργείε μικρή κλίμακο, αλλά και να μπορούν σε δεχόμενη κλιμάκωση να επιβάλλουν δυσμενεί όρου για τον αντίπαλο παρά τι στρατηγικέ επιχειρήσει. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η πολιτική γραμμή των τελευταίων δεκαετιών δεν μπόρεσε να κάμψει την τουρκική επιθετικότητα. Οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει παραμένουν υπολογίσιμη δύναμη, οι προσπάθειες αναδιαργάνωσης έχουν προσφέρει θετικά αποτελέσματα. Σκοπιανό. Παράδοση του όρου Μακεδονία χωρί εξασφάλιση των εθνικών μα συμφερόντων. Αυτή είναι η θέση μου. Η ρηματική διακίνωση στο λαθασμένο και επικίνδυνο περιεχόμενο, τη οποία είχα επισημάνει από την αρχή, μιλάει για μακεδονικό λαό, μακεδονική γλώσσα, εθνότητα. Ήδη έχουμε ζητήματα στα σύνορα. Να θυμίσω και έχω κάνει και μια ερώτηση στο Υπουργείο για την αφαίρεση σε μήκο 15 χιλιόμετρων των, των σύνοριακών μα πυραμίδων, των τσιμέντων, το γνωρίζετε πολύ καλά, στα σύνορά μα με τα Σκόπια. Απάντηση: Δεν πήραμε επίσημη. Ποιο φέρει την ευθύνη τη φύλαξη και αν ξαναμπήκανε τα σύνορα στι σε μήκο ξαναλέω συνοριακή γραμμή 15 χιλιόμετρων. Αν πράγματι, λοιπόν, για το Σκοπιανό, ακόμη τα διαβατήρια γράφουν Nationality, τέλος πάντων, αυτά τα έχουμε συζητήσει. Ε, δεν ισχύει η συμφωνία Ριγκαόμουνε, δεν είναι Μακεδόνες, δεν είναι η γλώσσα του Βορειομακεδονική, ούτε η εθνότητά του Βορειομακεδονική, άλλα Μακεδονική. Ο ασκό του όλου έχει ανοίξει, κατά την άποψή μου, και όπω έχω επισημάνει πάλι, είναι θέμα χρόνου κάποιοι φιλοσκοπιανοί, τύπου ουράνιο τόξο, Ειδικά στι περιοχέ τη Δράμα, του Κυλκή και στην, στη βόρειο Ελλάδα εκεί στη Μακεδονία μα, να επιδιώξουν να αναδείξουν θέμα ανάπτυξη εθνική μακεδονική μειονότητα. Αυτά είναι ζητήματα εθνική ασφαλεία μίζωνα, τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε, δεν είναι πολιτικά. Είναι εθνική ασφαλεία. Η κυβέρνηση ε, δεν αντιλαμβάνεται κάποια συνέπεια, θεωρεί τη συμφωνία έντιμο συμβασμό και μάλιστα προτείνει ένα παρόμοιο μοντέλο συμφωνία στον Πρεσμό και στο Αιγαίο. Χθε είχαμε συναδέλφου που το πρότειναν στην Επιτροπή. Διαφωνώ κάθετα, συμφωνώ με τον κύριο Λοβέρδο. Εάν έχει αλλάξει η στρατηγική τη χώρα και έχουμε συνδιαχείριση, θέλουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο, υποχώρηση αμοιβαία για να τα βρούμε με του Τούρκου στο Αιγαίο, όπου έχουμε κυριαρχία και στην ΑΟΖ και στην Αϊφαλοκρηπίδα, τότε θα πρέπει να το γνωρίζουμε και εμεί και πόσο μάλλον και εσεί. Διότι κάποια στιγμή θα κληθείτε να αμυνθείτε τη ΑΟΖ ή όχι. όχι, όχι. Ε, θα πρέπει να διορθώσετε του βουλευτέ σα και τον κύριο Κοτζιά, ο οποίο. Ο κύριε, κύριε, Κοτζιάς... κύριε Καμένο, ερμηνείες, ή είναι σας μη δίνετε δύο. δίνετε ερμηνείες αυθαίρετες. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ δεν παίζω, είναι στα πρακτικά γραμμένο. Είπαν, πρέπει σε εισαγωγικά, πρέπει να λύσουμε τα μεταξύ μας προβλήματα με έναν έντιμο συμβιβασμό, όπως κάναμε με τη Βόρεια Μακεδονία, κλείνω εισαγωγικά. Ο έτερος συνάδελφος είπε... Ε, με σεβασμό, όπω κάναμε με τη Βόρεια Μακεδονία, και ο κ. Κοτζιά είπε να μην είμαστε μοναχοφάιδε με την ΑΟΖ. Εγώ τα λέω, διότι πρέπει να γνωρίζουμε του κανόνε εμπλοκή που λέγαμε στα κομμάτια και τα λέμε και τώρα που είμαι ακόμα ταγματάρχη και δεν με έχουν ε, ε, ακόμα προστατεύσει. Να ξέρουμε Λίγο. τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, πού πατάμε. Έχετε την ε, άποψή σα. Δεν είναι η άποψή μου, είναι έχετε την άποψή αυτά που λέει, σας, να μπορείτε να την κρατήσετε. Δεν είναι Εν μου, περιπτώσει, η άποψη τη κυβέρνηση κυβέρνησης αντιμετωπίζει τα φρόνο. εθνικά θέματα με την πρέπουσα σοβαρότητα. Και η ιστορία είναι Ωραία. αυτή που θα αποδείξει ποιος βρίσκεται η στη σωστή Η ιστορία θα αποδείξει εάν διαφωνείτε με έχει. αυτά που είπαν οι συνάδελφοί σα, να του πείτε ότι κάνουν λάθο και ο κύριο Κοργιά να μιλεί ότι είμαστε μονοχοφάδε σε θέματα εθνική κυριαρχία. Συνεχίζω. Για το θέμα τη Τουρκία με την υφαλοκρηπίδα. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση και κατάπληξη είναι το γεγονό ότι η Ελλάδα μέχρι σήμερα υποστηρίζει ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση τη υφαλοκρηπίδα, ενώ η Τουρκία δεν έχει καταψηφίσει το δίκαιο τη θάλασσα. <ΣΣΣΣΣΣ> και τι έχει καταψηφίσει, ναι. Έχει καταψηφίσει, λένε, ναι, το δίκαιο της θάλασσας. Ήδη 138 ε, χώρες έχουν ανακηρύξει ΑΟΣ. Στο άρθρο 121, παράγραφος 2, είναι ρητό και τι στη συμφωνία αυτή. Ότι τα νησιά διαθέτουν ΑΟΣ και ότι η ΑΟΣ ενός νησιού καθορίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζονται στις υπηρετικές περιοχές. Ο στόχος της άσκης γαλάζια πατρίδα ποια είναι. Να τα πούμε τώρα μια και είμαστε σε έναν ειδικό χώρο. Δεν κάνω διάλογο, ρητορικά ρωτάω έχουμε καταλάβει ποιο είναι ο στόχο τη άσκηση γαλάζια πατρίδα όταν μα λένε οι στρατηγοί του για 468 662.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γαλάζια πατρίδα, θάλασσα κτλ. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό στην Ελλάδα είναι ότι Τουρκία με όλε αυτέ τι διεκδικήσει και αυτό το εύρο τη θάλασσα που διεκδικεί με την τεράστια αυτή άσκηση και 104-106, αν ξέρουν, ξέρουν καλύτερα η ναυτική μα σκάφ σκάφη που βγάζει στι τρει θάλασσε. Ε, εγείρει τεράστιες διεκδικήσεις, δεκαετίες τώρα και προετοιμάζεται για τη Χάγη. Όταν διεκδικείς, διεκδικείς και βάζεις κομμάτια μεγάλα στη διεκδική σου, προετοιμάζεσαι για, τη, για την Χάγη. Ε, θα κλείσω. Θέλω άλλο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Με μία δήλωση ενός συναδέλφου σας, τον Τινάβαρχο Παναγιώτη Πατσουσέα. Σε εισαγωγικά. Η άσκηση γαλάζια πατρίδα αποτελεί την κλασική περίπτωση χρήση τη ναυτική ισχύω στι διεθνεί σχέσει για τον εξαναγκασμό του αντιπάλου. Η ναυτική ισχύ, ο στόλο δηλαδή που θα κινηθεί από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, είναι η επίδειξη των δυνάμεων με την οποία ένα κράτο αυξάνει το ειδικό του βάρο και την επιρροή του διεθνώ με τη δυνατότητα που η αυτή του παρέχει για τη διαμόρφωση των καταστάσεων προ όφελό του. Ουσιαστικά τα κράτη χρησιμοποιούν την ναυτική του ισχύ ω εργαλείο για να προβάλλουν τι διεκδικήσει του και να επιβάλλουν στην ερμηνεία του διεθνού δικαίου σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Ξαναλέω, στόχο είναι η Χάγη. <Κι> Πέντε σημεία που θεωρώ σημαντικά για το από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να έχουμε έντονη και συστηματική διπλωματική προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα οικοδόμηση συμμαχιών με βάση τα κοινά συμφέροντα. Είμαστε μόνοι μα τόπο ναύραχο, όπω το λέει ο φίλο μου. Εάν γίνει κάτι, μόνοι μα Ούτε είμαστε. Ούτε Αιγυπτιακά αεροπλάνα θα σηκωθούν, ούτε Ισραηλινά, ούτε του ΝΑΤΟ, καμία Frontex, κανένα Δανό, κανένα Ιταλό δεν θα πετάξει να περασπίσει ελληνικό έδαφο. Αυτό να το ξέρουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι. Ολοκληρωμένη νομική και τεχνική υποστήριξη σε όποιον πηγαίνει στρατηγικά να διαπραγματευτεί για τα εθνικά συμφέροντα. Δημιουργία αραγού εσωτερικού πολιτικού μετόχου, που αυτό είναι εξίσου εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό επιμένω σε αυτή την αίθουσα εδώ να τα λέμε όλα, για να υπάρχει καθαρή γραμμή και προ τον κόσμο. Και προ τι ένοπλε δυνάμει. Και προ τον κόσμο και στου πολίτε και μεταξύ μα. Μία γραμμή. Δεν μοιράζω το Αιγαίο. Δεν δίνω υδρογονάνθρακε. Δεν βάζω πρέσπε. Δεν κάνω κάτι το οποίο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αποφασίσω να σα ενημερώσω τον πολιτικό κόσμο. Καθορισμό εθνική ενεργειακή στρατηγική. Ο αποκλεισμό τη Τουρκία σε αυτή την περίοδο, με στο τόξο Ισραήλ Κύπρου, Ελλάδο και παρακαλώ. του αγωγού, το οποίο θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη και αποκλεί την Τουρκία, ένα τεράστιο κομμάτι και σημάδι το οποίο το βλέπετε γύρει την επιθετικότητα τη γείτονο χώρο για ευνόητου λόγου, ότι μένει έξω από το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό παιχνίδι. Πολλοί λένε ότι θα προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Δεν το ξέρουμε αυτό στι θάλασσε τη Κύπρου. Κλείνω. Να αξιοποιήσουμε κλείστε τα στρατεύματα. Παρακαλώ, κλείστε, γιατί. Να αξιοποιήσουμε. Οι άλλοι μίλησαν 4,5 λεπτά και με διακόψατε. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν, τα στρατεύματα. Υπάρχει στρατε... πρόβλημα υπάρχει τους επιστήμα, πρόβλημα, και εγώ πρόβλημα. 12 η ώρα ναι, είμαστε. Ωραία, και οι προηγούμενοι, προηγούμενοι μιλήσαν, Να τελειώσω. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι είναι επιστήμονε, ασκήστε βέτο στην πολιτική ηγεσία και όχι μόνο να του κρατάτε και να κάνουμε hub με του επιστήμονε να του χρησιμοποιούμε για να χτίζουμε συστήματα και οτιδήποτε χρειάζεται ο στρατό. Αν του θέλουμε να φυλάνε σκοπιέ, υπάρχουν πολλοί να φυλάξουν σκοπιέ. Στρατηγικά πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και δεύτερο, να ξέρετε ότι τα δύο F-16 που πετάνε για να φυλάνε την Αλβανία και τα Σκόπια μα χρωστίζουν 5 εκατομμύρια το χρόνο. Σκοπό δεν υπάρχει γιατί πετάνε οι πιλότοι μα να φυλάνε περιπολίε στα Σκόπια και την Αλβανία. Και όμω το κάνουμε μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει και να κερδίζουμε κάτι στο τέλο από όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και καλή επιτυχία στις σπουδές σας και είμαστε εδώ